Γυρίστε, γυρίστε. Έλα. Τα εγγόνια τους ψυχολογικά έχουν πάντου, Νίκος! Ήταν και ακόμα καλύτερο, ήταν ένα απίστευτο τρίμερο. Η οικογένεια μου και εγώ χαρήκαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γνωρίσαμε όλο δύο ωραία κόσμο. Και καλοί άνθρωποι ήταν και όλα αυτή η ομάδα μου, ήταν από 2017. Ήταν απίστευτο στιγμή. Νίκο, είπες ότι πραγματοποιήθηκε το ένα παιδικό σου όνειρο, δηλαδή όταν ήσουν μικρός, πίστευες ότι θα έφτανες μέχρι το Hall of Fame? Όχι, ήταν παιδικό όνειρο και έγινε. Ναι, έτσι, ακριβώς. Το Hall of Fame είναι κάτι, ένα elite club που δεν μπορείς να το φανταστείς να φτάσεις μια μέρα που ήξερε. Άμα μεγάλωσες κιόλας και στην Αμερική παίζει μπάσκετ. Να φτάνεις εκεί, ακόμα δεν με χτύπησε κιόλας ακόμα. Είσαι δηλαδή ένας από τους 400 περίπου, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό το κλαμπ. Ναι, ναι, και στην Ευρώπη international που λένε είναι λίγοι, είναι έξω. Και μια τελευταία ερώτηση, μετά τον αγώνα με την Ιταλία το 87, είχες πει ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή μετά την επόμενη. Αυτή τώρα που έζησες στο Hall of Fame, είναι όντως η μεγαλύτερη στιγμή της αθλητικής σου καριέρας? Όσο ζούμε θα λέμε και η επόμενη. Έτσι είναι, λέμε ότι είναι η κορυφή, αλλά όσο ζούμε θα λέμε ότι υπάρχει και κάτι καλύτερο. Συγκινήθηκα, λέω ότι γύρισαμε μια μεγάλη νίκη, γυρίσαμε κάτι ομάδα μεγάλη και γυρίσαμε. Όλη η Ελλάδα ασχολείται μαζί σου, είναι κάτι που λέει, σ' αγαπάει αυτό. Εγώ πάντα έχω πει αγάπη τον κόσμο, είναι αυτό που μετράει στον αθλητή. Όλες οι πρόξεις και όλα από τα θύματα και όλα από τα προσωπικά. Ο κόσμος είναι που μετράει τελικά. Νίκο. Θα σταθώ και θα τρίσω τα μάτια σου. Που λένε καλή, θα μην κάνω.